ο κύριος Άκης Σιόλης. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές. Σας ακούω με ενδιαφέρον και ξέρεις αυτό που θα πρέπει να το συζητήσουμε για να δούμε τι γίνεται και αν μπορεί να αλλάξει. Δεν γίνεται τόσες ομάδες στο Super League 2 ναι. να σκοτώνονται, να γίνεται δύο όμιλοι, να βγαίνει μόνο ένας και ο δεύτερος με πολύ μειωμένες βέβαια πιθανότητες, γιατί σίγουρα το ρόστερ ή πλαμία ή πατρόμετρος είναι με διπλά παιχνίδια και έτσι, οι πιθανότητες είναι σίγουρα 70-30 πέρα από του νου. Ίσως εκεί και τόσος ναι. αγώνας πηγαίνει χαμένος έτσι, και δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός αυτός που θα πρέπει στο δεύτερο γύρο από αυτές τις ομάδες. Μήπως πρέπει να το ξανακοιτάξουν λίγο αυτό το θέμα και τουλάχιστον να βγάζουν τις δύο απευθείας ναι. και ο τρίτος να παίζει την ομάδα εκεί στη Super League του Κάνα, δηλαδή να κλάπει κλειστό στη Super League 1. Και τώρα δύσκολα μπαίνουν οι ομάδες εκεί. Τέλος πάντων. Δηλαδή λέτε να ανεβαίνουν περισσότερες από. Να βγαίνουν οι δύο, δύο πρώτοι. Οι δύο να βγαίνουν απευθείας, λέτε, από τη 2 στην 1. Από τη Β' Εθνική στην πρώτη, δηλαδή, να συνομιλούμαστε καλύτερα. Πράγμα. Ναι, και. Ακριβώς. Και οι δεύτερες ομάδες να παίζουν μεταξύ τους και ο νικητής να παίζει για την τρίτη Super League. Δηλαδή να παίξουν δύο απευθείας από τη Super League 1 και να παίξει και η τρίτη θέση. Θα δείτε τι ενδιαφέρον θα αποκτήσει μετά και η Λίγκα 1. Και η Λίγκα 2 θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Ναι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ομάδες στη Λίγκα 2 που δεν παίζουν, δεν έχουν να κάνουν να κερδίσουν κάτι. Συμπληρώνουν έτσι μόνο για έτσι το ναι, για τους αγώνες, τα μάτς. Έτσι να υπάρχουν οι ομάδες απλά να γίνονται τα παιχνίδια. Ναι, δεν έχει πολύ ενδιαφέρον. Έτσι πως το έχουν κάνει, ας πούμε, δεν ξέρω τι τους οδήγησε στο να λειτουργεί έτσι πλέον η Β' Εθνική. Έχει μειωθεί πολύ το ενδιαφέρον, ας πούμε. Ενδεχομένως γιατί θέλουν να κάνουν κλειστή τη Λίγκα 1 πάνω και δεν τους διαφορούν για το άλλο, αλλά για το ποδόσφαιρο δεν είναι αυτό νομίζω ότι καλύτερο. Είναι δυνατό, δηλαδή τώρα τι θα γίνει, τόσες ομάδες να παλέψουν να βγουν μετά τη Βέρεια δηλαδή και τη Λάρισα που έχει ενδιαφέρον ο Βόρειος Όμιλος και άλλες ομάδες δεν ξέρω γιατί παίζουν. Αλήθεια λέτε. Να ρωτήσω κάτι. Τη Super League, την πρώτη εθνική τέλος πάντων, την αλφα-εθνική κατηγορία. Μέχρι αυτό, επειδή την Κυριακή τελείωσε κιόλας η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος αυτού και ξεκινάνε σήμερα, θα έχουμε την κλήρωση των play-offs να δούμε τι θα γίνει και τα play-outs αργότερα, μετά στην πορεία. Τι εικόνα έχετε στο μυαλό σας για το φετινό πρωτάθλημα μέχρι τώρα, για τις ομάδες? Εντάξει, είχε πολλά προβλήματα. Οι ομάδες άρχισαν να μπουν σε ρυθμό. Στο δεύτερο γύρο, γιατί και με το κορονοϊό και με όλα αυτά, είχαν πολλά προβλήματα. Τέλος πάντων, ήταν μία σχεδόν από τα ίδια με τον Ολυμπιακό, που εγώ φέτος έτσι όπως το έβλεπα στον Ολυμπιακό, νόμιζα ότι κυρίως ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Άρης έτσι όπως είχε πέρυσι και τελείωσε. Ναι. Ότι θα μπορούσε να κάνουν πολλά πράγματα. Όμως έτσι όπως φάνηκε και πάλι εύκολα σχετικά μπορούμε να πήρε ένα πρωτάθλημα. Και η εκτίμηση μου έκανε τη μετώπιση μεταγραφές και η ΑΕΚ. Και δεν σας ακούμε πολύ καλά. Καταρχάς, σας πετύχαμε στον δρόμο και τώρα μπήκατε σπίτι. Τώρα ακούγεστε λίγο καλύτερα, δεν ξέρω. Ναι, τώρα ακούγεστε σπίτι. Τέλεια, σας ακούμε λοιπόν, καλύτερα. Ναι, και νομίζω ότι και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα ήταν οι πιο δυνατοί αντίπαλοι. Δεν παρουσιαστήκαν καθόλου, είχαν πολλά προβλήματα. Ο Άρης που πέρυσι τελείωσε εντυπωσιακά. Θα μπορούσε κάτι περισσότερο να κάνει. Ναι. Νομίζω ότι τον Άρη τον σταμάτησε και ψυχολογικά το μείον 6 που το είχε σχεδόν όλη τη σεζόν. Του κουβάλα για αυτούς τους αυτούς. Αλλά... Τους βαθμούς που πήρε τώρα πριν λίγες μέρες, πίσω. Ναι, πήρε πίσω. Αυτό ήταν... εντάξει, είχε μια ψυχολογία που χάλασε τον Άρη όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτό το χρόνο. Το να βλέπεις την ομάδα σου τώρα να κάνεις μάχη για να μπορέσεις να μπεις μέσα στην πεντάδα. Και πάλι καλά που τα κατάφερε, έστω και στο τέλος. Με πολύ καλή απόδοση τέλος βρήκε τουλάχιστον τα 3-4 τελευταία παιχνίδια τα πατήματά του. Ναι. Πήρε τα παιχνίδια που ήθελε και έτσι μπορεί τώρα και να διεκδικήσει σε καλύτερη θέση. Το έχω ρωτήσει το τελευταίο διάστημα σε 3-4 ανθρώπους ποδοσφαίρου και συναδέλφους σας. Θα το ρωτήσω και σε εσάς, κύριε Τσιόλη. Είναι μαγικό το ραβδάκι των προπονητών τελικά που έρχονται να αντικαταστήσουν τους προηγούμενους? Πώς γίνεται, ας πούμε, ο χι παίχτης, δεν θα πω όνομα, θα πω Ζαγόρας, ας πούμε, θα χρησιμοποιήσω το δικό μου. Πώς γίνεται με Τσιόλη να μην σκοράρω και με άλλο πιο να πω, με Μάντζιο να σκοράρω, ας πούμε? Πώς γίνεται? Για μένα μιλάμε πάλι, για τον ίδιο παίκτη. Ναι, ναι. Κοίτα, σίγουρα παίζει ρόλο, έχει ένας άλλος, ένας και λόγιος άλλος, κοιτάς να δώσεις, να συγκεντρωθείς. Η συγκέντρωση είναι αυτή που κερδίζει κάποιες εντυπώσεις. Συγκεντρώνεις περισσότερο, τώρα ξέρεις ότι θα ξαναπεράσεις από την αξιολόγηση του νέου προπονητή. Ναι. Θέλεις να κερδίσεις πάλι την εύνοιά του.
Ναι. Και εκεί λίγο περισσότερο και με τη συγκέντρωσή σου προσπαθείς και σου βγαίνουν. Αλλά εντάξει, δεν είναι πάντα έτσι. Μπορεί να γυρίσει και πούμε. Και που είδαμε και άλλους, παράδειγμα και το Ατρομήτου που πέρασε στην αρχή, είχε πολλά προβλήματα για να μπορέσει να πατήσει. Αλλά αυτό σου λέω, είναι η περισσότερη συγκέντρωση που κάνουν οι προσπαθείς στον καινούριο προπονητή. Μετά η επιλογή που θα γίνει τον προπονητή. Παράδειγμα τώρα ο Άρης έχει παίχτες με πάρα πολλούς ξένους, γιατί πέρασε από την ομάδα αυτή. Πάρα πολλούς ξένους παίχτες, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη γλώσσα, την νοοτροπία, τις συμπεριφορές των Αργεντίνων, των Ισπανών και έτσι μπορεί και προσαρμόστηκε πιο εύκολα στο να γνωρίσει καλά την ομάδα. Ο Άρης, μιας και ήταν στο πέρασμά σας από τις ομάδες εδώ της Θεσσαλονίκης, ο Άρης ήτανε. Στον Ηρακλή δεν ήσασταν προπονητής κάποια στιγμή, ε? Όχι, φτάσατε... και η πρώτη φορά που έφτασα κοντά στον Ηρακλή ήταν, πριν πάω στον Άρη. Στον Ηρακλή ήταν, εντάξει, δεν έτυχε. Δεν έγινα. Επειδή ήταν το τελευταίο πέρασμα, αλλά γενικότερα αυτή η εικόνα, ξεκινώντας από τον Άρη, αυτή η εικόνα που έχουμε σήμερα, αυτοί που θα μπουν σήμερα στην κλήρωση για τα play-offs, δηλαδή, είναι η ομάδα μαζί με τα Γιάννα τελικά που πήραν τη θέση του Όφη, που είχε πάρει ο Όφη τη θέση των Ιωαννίνων, επεστράφησαν και εκεί οι βαθμοί. Είναι η εξάδα που είναι η σωστή σειρά, ας πούμε, αυτή που βλέπουμε βαθμολογικά. Δηλαδή ο Ολυμπιακός άξια είναι εκεί και με αυτή τη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΟΚ. Όλα μαζί σας τα είπα τώρα, όπως θέλετε απαντήστε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι μετά από ένα μαραθώνιο πρωταθλήματος η τελική κατάταξη λίγο διαφέρει από ότι έτσι έπρεπε να είναι. Δηλαδή εντάξει το πόντο άμα παίξουμε τώρα στο βαλά. Τώρα με τους βαθμούς που δικαιωματικά πήρε στο γήπεδο τα Γιάννενα, πήραν τη θέση, ο Άρης πήρε τους βαθμούς που έπρεπε. Αν το κρίνουμε κατά αυτή την έννοια, νομίζω ότι δίκαια είναι αυτές οι ομάδες που πάνε τώρα στο play-off. Ναι. Σωστές. Και βέβαια από εκεί και πέρα έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το όλο εγχείρημα αυτό που γίνεται στον Όφη τα τελευταία χρόνια. Είμαι ποδόσφαιρο ανθρώπου στο τιμόνι της ομάδος. Καλό ποδόσφαιρο, επιθετικό ποδόσφαιρο. Αλλά εντάξει, ήταν φέτος τα Γιάννενα ήταν πάρα πολύ οργανωμένοι, πολύ πειθαρχημένοι. Πήραν τον πρώτο γύρο πολλούς βαθμούς. Ωραία ομάδα είναι, ναι. Είναι ωραία ομάδα. Ναι, ναι. Πήραν πολλούς βαθμούς. Και ιδιαίτερα εγώ μ' αρέσει στα Γιάννενα που έχουν πολύ ελληνικό στοιχείο μέσα. Πράγμα που μπορούν και φτιάχνουν το στυλ τους, το ύφος τους, δηλαδή το πάθος που και έχουν. Με Έλληνα προπονητή. Και με Έλληνα προπονητή. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι σε αυτό ο Βασίλης το πέτυχε όσον αφορά γιατί πρέπει. Ξέρεις, μπορεί να πάρεις ένα σπουδαίο προπονητή και να μην κολλάει με την ομάδα, με το στυλ, με αυτά και να έχεις προβλήματα. Μεγάλη υπόθεση είναι να ταυτιστεί ο προπονητής με την ομάδα που παίρνει. Δηλαδή να πάει ο προπονητής και όταν ιδιαίτερα ξέρεις είναι μια ομάδα που το ρόστερ το έχει διαμορφώσει και μπορεί να το επιλέξει ο προπονητής. Ναι. Θα πρέπει να βρεις ένα προπονητή που να ταιριάζει στο ρόστερ της ομάδας. Αυτή είναι η συνότερη κίνηση. Βέβαια. Και νομίζω ότι αυτό πέτυχε ο Άρης. Ξενομανία στους ποδοσφαιριστές, στους Έλληνες υπάρχει. Δηλαδή αλλιώς ακούει έναν ξένο προπονητή και αλλιώς έναν Έλληνα ή βλέπει. Όποιο ρήμα θέλετε εσείς, κύριε Τσιόλη. Νομίζω ότι τώρα οι ποδοσφαιριστές γνωρίζουν και αυτό που είναι πολύ μεγάλη σημασία είναι ο προπονητής να το έχει. Ξέρει ο παίκτης τώρα με τον προπονητή αν το έχει ή όχι ο προπονητής. Αυτό το θέμα είναι να έχει γνώση. Αν ο προπονητής έχει γνώση, διαβάσει, αξιολογήσει καλά το σύστημα, την τακτική και παίξει, ο παίκτης θα το σεβαστεί γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Και ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο, στη Super League, κατά 80-90%. Οι παίκτες είναι απόλυτα προσιλωμένοι και συγκεντρωμένοι στο στόχο τους. Άρα λοιπόν η γνώση στον προπονητή είναι αυτή που είναι ο σεβασμός και όχι αν είναι ξένος, αν είναι Έλληνας κιόλας. Το ξένος μπορεί να παίξει ρόλο ίσως το πρώτο, την πρώτη εβδομάδα. Αν δεν έχει μετά ο προπονητής να καθοδηγήσει, έχει πρόβλημα. Μάλιστα. Coach, κύριε Τσόλιν, σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες σκέψεις σας που μοιραστήκατε μαζί μας. Εσείς που είστε προπονητής και τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, γιατί ως συνήθως εμείς κάνουμε τους προπονητές, ξέρετε, έτσι, εμείς οι δημοσιογράφοι τους κάνουμε, τα ξέρουμε καλύτερα από εσάς. Όταν είσαι χρόνια και έχεις αντίληψη σαν άνθρωπος, αντιλαμβάνεσαι και πολλά πράγματα. Έτσι, σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ που δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάντα θέλω να μιλάω για ποδόσφαιρο.